Είναι ο κύριος Κώστας πικραμένος και φυσικά μαζί του θα ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό σήμερα. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Χθες είχατε τον Παναγιώτη Παύλο, είπε τα του Χριστού, σήμερα θα πούμε τα του Διαβόλου. Ωραίο αυτό, ωραίο. Πού είμαστε, εκτός από το ότι είμαστε στην 21η μέρα ουσιαστικά αυτού του μακρύ κατάλογου τρόμου, βίας, αίματος, πολέμου και αντιπαραθέσεων. Ολοκληρώνεται η τρίτη εβδομάδα, έτσι αύριο 28, έχουμε και την εθνική εορτή στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, να δώσουμε κάποιες αποκλειστικές πληροφορίες. Εχθές είχαμε την στοχευμένη, όπως λέμε, χειρουργική δολοφονία του υποδιοικητή της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Χαμάς. Θεωρείται ένα από τα κεφάλια της 7ης Οκτωβρίου όσον αφορά την προεργασία της επιχείρησης. Τι γίνεται με τις χειρουργικές αυτές δολοφονίες? Επειδή εδώ και αρκετές ημέρες, ενδεχομένως πάνω από μία με δύο εβδομάδες, το Ισραήλ έχει κλείσει το δίκτυο ίντερνετ, έχουν κρατήσει μόνο τα δίκτυα αυτό που λέμε επικοινωνίας, δηλαδή κινητής τηλεφωνίας, που σημαίνει ότι ο γεωεντοπισμός των συγκεκριμένων στελεχών, ανώτερων στελεχών, γίνεται κυρίως μέσα από το human intelligence, δηλαδή οι πληροφοριοδότες της Σινμπέτ, που υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν, δίνουν πληροφορίες σε ζωντανό χρόνο, όπως λέμε, που βρίσκονται συγκεκριμένα στελέχη. Γιατί? Διότι ενώ υπάρχει υπόγεια Γάζα, τα συγκεκριμένα τούνελ επικοινωνούν απευθείας με πολυκατοικίες, δηλαδή για να πας από τη μια πολυκατοικία στην άλλη, περνάς μέσα από το τούνελ, δεν βγαίνεις στο δρόμο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα που ανεβοκατεβαίνουν στις πολυκατοικίες, εκεί προσπαθεί το Ισραήλ με τους πληροφοριοδότες που έχει εντός της Γάζας, μέσα σε 2 λεπτά, 3 λεπτά, να έχει έγκυρη ενημέρωση, ούτως ώστε είτε μαχητικά είτε ντρόουν, να κατεδαφίζουν όλη την πολυκατοικία, σκοτώνοντας μαζί με τα συγκεκριμένα στελέχη και όλους τους ένικους που βρίσκονται στην πολυκατοικία. Έτσι θα πηγαίνει από εδώ και τώρα. Έχουν σκοτωθεί αρκετά ανώτερα στελέχη της Χαμάς. Εχθές υπήρχαν και κάποιοι διοικητές, από ό,τι είδα, ταγμάτων στην κεντρική Γάζα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την επιχείρηση που έγινε Τετάρτη ξημερώματα προς Πέμπτη από τη μεριά του Ισραήλ με τεθωρακισμένες μπουλντόζες και τάγκς, ουσιαστικά ήταν μια επιχείρηση συλλογής πληροφοριών αναγνωριστικού χαρακτήρα, όπως λέμε. Θέλανε να δούνε τις τελευταίες άκρες, όπως λέμε, των τούνελ, για να δούνε από εκεί και πέρα πώς θα αρχίσουν να μπαίνουν μέσα, αν είναι παγιδευμένα, αν υπάρχουν δεξιά-αριστερά αντιαρματικά κορνέτ, τους λεγόμενους πυράβλους. Ουσιαστικά είμαστε στα προεόρτια, είμαστε στο παραένα, και αυτό βλέπετε ότι έχει καθαρά περιφερειακή διάσταση, διότι πολιτοφυλακές που βρίσκονται στο Ιράκ και στη Συρία και ελέγχονται από το Ιράν ήδη έχουν χτυπήσει 3 αμερικανικές βάσεις στην Ανατολική Συρία. Εχθές χτύπησαν το αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, νότιο Κουρδιστάν, και από εκεί και πέρα οι Αμερικανοί πάλι μέσα στο βράδυ χτύπησαν για να δώσουν απάντηση ουσιαστικά 2 βάσεις, όχι πολιτοφυλακών, αλλά λογιστικές βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Άρα έχουμε δηλαδή ουσιαστικά αυτή τη στιγμή σύγκρουση σε επίπεδο καθαρά αντιμέτρων μεταξύ φρουρών της Επανάστασης και του λεγόμενου στρατηγίου, του στρατηγίου αυτό που ονομάζουμε της Μέσης Ανατολής, το οποίο έχει έδρα από ό,τι νομίζω στο Μπαχρέιν. Άρα πάμε για μία κλιμάκωση, ακόμη είμαστε στο ζέσταμα, έτσι, αλλά είμαστε στα τελευταία, διότι και οι Αμερικανοί έχουν τοποθετήσει συστοιχίες αντιεροπορικές. Αυτός ήταν ο λόγος που καθυστερούσε ουσιαστικά η επίθεση των Ισραηλινών. Έπρεπε να τελειώσουν, να ολοκληρωθούν όλα τα σχέδια
για την ενδεχόμενη εκένωση 600.000 Αμερικανών πολιτών που βρίσκονται στο Ισραήλ και στο Λίβανο, ένας λόγος παραπάνω για την παρουσία των λεγόμενων πλοίων του 5ου και 6ου στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο, και από εκεί και πέρα ήταν το γεγονός ότι η Χαμάς σταγόνα έδωσε κάποιους ομήρους, 4 μέχρι αυτή τη στιγμή, άλλοι 222 μένουνε, εκ των οποίων 222 διαβάζω ότι οι 135 κύριε Σαχίν είναι κάτοχοι διπλών διαβατηρίων, δηλαδή έχουν τη διπλή ηθαγένεια. Και την ίδια στιγμή η Χαμάς ανακοίνωσε το θάνατο 50 ομήρων, δεν ξέρουμε αν ισχύει πότε και πώς, βάσει των λεγόμενων βομβαρδισμών. Υπάρχει λοιπόν και η προπαγάνδα, ο ψυχολογικός πόλεμος, τα fake, δύσκολα όλα αυτά να μπορέσουμε να τα διασταυρώσουμε, οπότε εμείς απλώς καταγράφουμε. Εσείς είχατε πει πάντως ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Αν συνυπολογίσω το δεύτερο λάθος χτύπημα στην Αίγυπτο, τα ξημερώματα, πάλι κατά λάθος, αντιλαμβάνομαι ότι εσείς δεν βλέπετε να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, αλλά όλοι οι υδρώντες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να εμπλέκονται όλο και περισσότερο. Μα το είχαμε πει ότι τα χειρότερα έρχονται, απλώς είχαμε όλη την αίσθηση ότι αυτή η επιχείρηση των Ισραηλινών θα γινόταν μετά από 3-4 μέρες. Είδαμε ότι μπήκανε παράμετροι, είδαμε ότι ο Νετανιάχου δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στη στρατιωτική ηγεσία, θέλει να αποποιηθεί όλες τις ευθύνες. Ακόμα και η ίδια η γυναίκα του Νετανιάχου έχει βάλει συμβούλους του Νετανιάχου που είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού να συλλέγουν πληροφορίες, ούτως ώστε όταν θα ξεκινήσει η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή να μπορεί ο Νετανιάχου να έχει καλυμμένα τα νότα του. Γίνεται ένα παιχνίδι μέσα στον κυβερνητικό σχηματισμό. Υπάρχουν υπουργοί που θέλουν να παραιτηθούν διότι όλοι έχουν αναλάβει την ευθύνη εκτός του Νετανιάχου. Ο στρατός θέλει να πάρει εκδίκηση και ουσιαστικά να μπορέσει να αποκαταστήσει τη φήμη του, το ίδιο και το Σινμπέτ. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι τα νότατα στελέχη, ουσιαστικά ο αρχηγός της Παλαιστινιακής Τζιχάντ και ο νούμερο 2 της Χαμάς, συναντηθήκανε με τον Χασάν Ναστραλά, το διοικητή της Χεσμπολά, μέσα στην Ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό. Γίνονται δηλαδή αυτή τη στιγμή συναντήσεις πολύ υψηλού επίπεδου, όπου ουσιαστικά σχεδιάζονται τα επόμενα βήματα. Βγήκε ο εκπρόσωπος της Χαμάς στο Αλ Τζαζίρα και είπε, έριξε σπόντα, χοντρή σπόντα κατά της Χεσμπολά, λέγοντας ότι μας κρεμάσατε εν ολίγης. Περιμέναμε όχι χλιαρή αλλά δυναμική αντίδραση μετά την 7η Οκτωβρίου. Αυτό έχει να κάνει με τους υπολογισμούς της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, η οποία υπολόγιζε ότι μετά το τι έγινε την 7η Οκτωβρίου, οι Ιρανοί και οι Λιβανέζοι της Χεσμπολά θα ήταν προτετελεσμένων γεγονότων και θα είχαν μπει χοντρά στο παιχνίδι. Έχουν απογοητευτεί εν μέρη για τη μέχρι τώρα αντίδραση του Ιράν, η οποία είναι περισσότερο διπλωματική, σε καθαρά προφορικό επίπεδο. Λοιπόν, οπότε αυτή τη στιγμή, αν δει η Χαμάς ότι πλέον τελειώνει η πλάκα και ξεκινάει η Φαλούτζα, πόρτα-πόρτα θα ισοπεδώσουμε τα πάντα και θα ρίξουμε χημικά και αέρια μέσα στα τούνελ, πλέον ουσιαστικά πετάνε το γάντι και λένε στους Ιρανούς και στη Χεσμπολά, τόσα χρόνια μας τροφοδοτούσατε, μας χρηματοδοτούσατε, μας εξοπλίζατε, τώρα ήρθε η σειρά σας να τιμήσετε το λόγο σας. Οπότε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα που λένε. Μισό λεπτό, έχω εδώ μερικά ερωτήματα κατευθείαν ακροατών ακούγοντάς σας. Ο πρώτος, ναι. Επειδή γνωρίζει λίγο καλά τα θέματα, για ρώτησε τον σε παρακαλώ. Ισχύει ότι ο ένας γιος του Νετανιάχου, αντί να είναι στο πεδίο στην πρώτη γραμμή, είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά κάνοντας ζωάρα? Να το πω λαϊκά, φυδιάζει στο Μαϊάμι. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Αφού γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις του Ισραηλινού στρατού με ακρίβεια και εξοντώνεται ο ένας μετά τον άλλον της Παλαιστινιακής ηγεσίας της Χαμάς που έχει σχέση με το μακελιό στα κιμπούτς, γιατί δεν το κάνανε από την αρχή? Γιατί δεν το κάνανε από την αρχή και ισοπεδώνουν οικοδομικά τετράγωνα και έχουμε πάνω από 10.000 νεκρούς? Τι εννοεί να το κάνω από την αρχή, για να τους εντοπίσουμε? Με την ακρίβεια αυτή. Μην νομίζετε ότι... Μισό λεπτό. Ότι η Σινμπέτ και ο στρατός του Ισραήλ έχει τους πληροφοριοδότες. Οι πληροφοριοδότες όμως, για να μπορούσαν να πούνε ότι ο Τάδε ή ο Δίνα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πολυκατοικία, θα πρέπει ο άλλος να ξεμητήσει, να βγει από τα τούνελ. Αυτά γίνονται μέσα σε 5 λεπτά. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Οπότε νομίζετε ότι είναι χαζί
ή της Χαμάς να περνάνε ώρες ολόκληρες σε πολυκατοικίες. Οπότε, όχι, κύριε Πικραμένε, προληπτικά εξαφανίζουμε και κόσμο, έτσι. Αυτό μου λέτε. Να σας πω κάτι. Όταν ο άλλος είναι αξιωματικός τώρα μέσα στο κέντρο επιχειρήσεων και σου έχει έρθει σε ένα είδηση ότι ο Σαχίνης και ο Πικραμένος βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας. Όχι, όχι, δεν λέω γι' αυτό. Εδώ και δύο εβδομάδες. Δεν λέω γι' αυτό. Ίσως δεν έγινε αντιληπτό το ερώτημα. Ο ακροατής δεν ρώτησε αυτό. Γι' αυτό είναι σαφές αυτό που είπατε. Αλλά όσο δεν έχω τέτοιες πληροφορίες, βομβαρδίζω αδιακρίτως και ό,τι κάτσει. Όχι. Ουσιαστικά το επιχείρημα των Ισραηλινών είναι ότι εμείς θέλουμε να ρίξουμε τις πολυκατοικίες, διότι οι πολυκατοικίες λειτουργούν ως προπύργια για σνάιπερ, δηλαδή ελεύθερους σκοπευτές, και για αυτούς που φέρουν τα λεγόμενα αντιαρματικά. Οπότε, σε όλη τη διαδρομή που έχουν ήδη χαράξει οι Ισραηλινοί, ο στόχος είναι να υπάρχουν μπάζα και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Δείτε λοιπόν πού χτυπάνε για να καταλάβετε ποιους δρόμους θα πάρουν. Ωραία. Είναι απλά τα πράγματα. Και στη νότια λωρίδα της Γάζας που προέτρεψαν τον πληθυσμό των Παλαιστινίων να καταφύγει, γιατί χτυπάνε? Γιατί χτυπάνε, τώρα εγώ δεν μιλάω με τον εκπρόσωπο τύπου του Ισραήλ. Όχι, αλλά αν έχετε μια εξήγηση. Ακούστε, τακτική της Χαμάς είναι πάντα να χρησιμοποιεί, τα έχουμε πει και πιο παλιά, πάντα να χρησιμοποιεί ως ανθρώπινη ασπίδα τον άμαχο πληθυσμό. Τώρα, οι Ισραηλινοί πόσες αστοχίες έχουν κάνει από τα χτυπήματά τους, αυτά μόνο ο ιστορικός του μέλλοντας θα τα δει. Μάλιστα. Αλλά το ότι τα κέντρα επιχειρήσεων και η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία που βρίσκεται μέσα στη Λωρίδα χρησιμοποιεί τα υπόγεια νοσοκομείων ή ανθρωπιστικών οργανώσεων ή ακόμα και του ΟΗΕ για να μπορεί να έχει κάλυψη, αυτό είναι γνωστό και έχει αποδειχτεί από τις προηγούμενες επιχειρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσπαθούμε να πλύνουμε τα εγκλήματα πολέμου που έχουν γίνει στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και 10-20 μέρες, έτσι. Άλλος φίλος. Κύριε Πικραμένα, αν ξέρετε, ισχύουν οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Ισραηλινή τεχνολογία έχει φτάσει στα χέρια της Χαμάς μέσω αζέρων από την επιχείρηση του Ναγκόρνο Καραμπάχ? Όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών... Όχι, όχι, τεχνολογία, οπλικά, ναι, οπλικά. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, αυτό που είναι, αν θέλετε, πασιφανές, είναι ότι το στόκ όσον αφορά τα αντιαρματικά, όσον αφορά τις λεγόμενες, τους εκρηκτικούς μηχανισμούς ή τις βόμβες νάρκες αντιπροσωπικού, εννοείται ότι εδώ πέρα έχουμε μεγάλο στόκ για διάστημα πολέμου, ο οποίος μπορεί να διαρκήσει και 6 και 8 και 10 μήνες, έτσι. Δηλαδή, η Χαμάς προτιμά να το καθυστερήσει, να το τρενάρει, ούτως ώστε ο εχθρός, όπως το λένε αυτοί, να ματώνει μέρα με τη μέρα. Μάλιστα. Για να έχει και πολιτικές συνέπειες όσον αφορά την κοινή γνώμη του Ισραήλ. Άλλος φίλος, ο Κώστας, λέει δεν πρέπει να λογοδοτήσει η Ουκρανική κυβέρνηση, εάν ισχύουν οι πληροφορίες ότι μέρος του οπλισμού που προμηθεύτηκε η Ουκρανία βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς. Θα τα δούμε αυτά μόλις κάνουμε ταμείο, κύριε Σαχίνη. Τώρα είμαστε αλλού ουσιαστικά. Είμαστε στο παραένα που λέμε. Μάλιστα. Άλλος φίλος ρωτάει εδώ. Κατά τη γνώμη του κυρίου Πικραμένου, βλέποντας δορυφορικές φωτογραφίες της Μάραξ, το Ισραήλ έχει ισοπεδώσει τα πάντα στη Λωρίδα της Γάζας. Στις περιοχές αυτές θα ξαναπάνε μετά να μείνουν οι Παλαιστίνοι? Και αν πώς, δεν έχει μείνει πάνω πέτρα πάνω σε πέτρα, μήπως τελικά πάμε σε συνολικό εκτοπισμό? Μα αυτό είναι το σχέδιο που παίζει, αυτό είναι. Από ό,τι έχω δει προς το παρόν είμαστε στα 13.000 κτίρια παντός είδους τα οποία έχουν κατεδαφιστεί. Μιλάμε δηλαδή για πληθυσμό ο οποίος είναι πάνω από 200-300.000 που μέναν εκεί, οι οποίοι είναι άστεγοι, έχουν πάει στη νότια πτέρυγα, στη νότια Λωρίδα. Mm-hmm. Πάντως αυτό το σχέδιο που βγήκε από μια κυρία η οποία είναι υπουργός πληροφοριών, να μην το παίρνουμε στα σοβαρά, διότι αυτό το Υπουργείο Πληροφοριών στο Ισραήλ δεν έχει καμία εξουσία και δεν έχει καν και προϋπολογισμό. Απλώς είναι ουσιαστικά ένας σύμβουλος μέσα στο γραφείο του Νετανιάχου, του Πρωθυπουργικού. Δεν ελέγχει δηλαδή την κοινότητα υπηρεσιών πληροφοριών, διότι βγήκανε πολλοί συνωμοσιολόγοι ότι τώρα θα τους στείλουν στο Σινά και από εκεί και πέρα κάποιοι ενδεχομένως να έρθουν και Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη. Είναι ιδέες αυτές κυρίως κύκλων φουλ ακροδεξιών,
οι οποίοι ονειρεύονται έναν οριστικό εκτοπισμό. Αλλά όλα αυτά να τα βλέπουμε με πάρα πολύ προβληματισμό και καχυποψία. Έτσι μας απαντάτε και στο δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας του Ισραήλ, λοιπόν. Άλλος φίλος εδώ ρωτάει, εκτιμά ο κύριος Πικραμένος ότι μπορεί να μείνει έξω από το παιχνίδι αυτό για πολύ ακόμη το Ιράν όταν χτυπιούνται βάσεις, όπως είπε, φρουρών της επανάστασης στη Συρία, και αν εμπλακεί το Ιράν δεν θα εμπλακεί η Ρωσία και η Κίνα? Λοιπόν, έχουμε πει, ο Κασέμ Σουλεϊμανί δολοφονήθηκε το 2020, ανέλαβε τη διοίκηση Αλ-Κότς των φρουρών το 1997. Ο άνθρωπος αυτός είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, εγώ θα φτιάξω 5 παράλληλους στρατούς ως πρώτη γραμμή αποτροπής πριν γίνει ένας πόλεμος μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Στους 5 λοιπόν αυτούς στρατούς, ο ένας κρίκος των 5 είναι η Παλαιστινιακή Τζιχάτ και η Χαμάς. Το Ιράν δεν πρόκειται να δεχτεί να σπάσει η αλυσίδα. Αν σπάσει η αλυσίδα, ουσιαστικά ο άξονας Χεσμπολά, Γάζα, Ιεμένη σπάει. Είναι κόκκινο γραμμή, είναι κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ, συγγνώμη, για το Ιράν. Που σημαίνει ότι είναι έτοιμοι οι Ιρανοί, αν πάρουν σήμα από τη Γάζα ότι εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε άλλο γιατί μας έχουν καταστρέψει, οπότε ουσιαστικά εξουδετερώνεται ο κύκλος, ο συγκεκριμένος, ο κρίκος, τότε οι Ιρανοί εκ των πραγμάτων θα μπουν στο παιχνίδι, βάζοντας τον Αστραλά σε πρώτη φάση να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αν λοιπόν ο Αστραλά δώσει την εντολή, τότε πάμε για καταστάσεις αποκάλυψης μέσα στο Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα θα καταστραφεί και ο ίδιος ο Λίβανος. Μιλάμε για 3.000 στόχους που θα χτυπηθούν στο Λίβανο μέσα σε 48 ώρες από την Ισραηλινή αεροπορία. Αυτό είναι με βάση μελέτες που έχουν κάνει Ισραηλινά think tanks, διότι την ίδια στιγμή 1.500 με 2.000 βαλιστικοί που έχουν σύστημα πλοήγησης, όχι τα ρουκετάκια της Χαμάς, πυροτεχνήματα δηλαδή, θα χτυπήσουν τα πετροχημικά της Χαμάς, της Χάιφα, θα χτυπήσουν Τελαβίβ, μέχρι και, και τα πυρηνικά, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ. Στο νότιο Ισραήλ έχουν βάλει στόχο η Χεσμπολά. Όλα αυτά τα έχουν κοινοποιήσει στο Ισραηλινό Γενικό Επιτελείο, ίδια η Χεσμπολά, με μηνύματα στο παρελθόν. Οπότε αν μπούμε σε αυτή τη λογική, πάμε ουσιαστικά για τη μεγαλύτερη ίσως στρατιωτική εμπλοκή του 21ου αιώνα. Μάλιστα. Τώρα, για πείτε μας λίγο και για την Τουρκία. Και μην ξεχνάμε ότι στελέχη της Χαμάς, ανώτερα στελέχη της Χαμάς, είδα φωτογραφίες, ήταν στη Μόσχα ή εχθές ή προχθές. Χθες. Για πείτε μας λίγο και για την Τουρκία. Και λοιπόν, σε σχέση με εμάς. Η Τούρκοι αυτή τη στιγμή, εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί εχθές με καλέσανε και στην ΕΡΤ τηλεοπτικά και τους το είπα. Λέω, δεν νοείται αυτό το πράγμα που θα γίνει, δεν ξέρω, στις 5 ή στις 7 Δεκεμβρίου 7, έρχονται στη 7. Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εγώ το λέω ήδη το σουλταναριό. Το λέω το σουλταναριό με την έννοια ότι θα είναι ο Ερντογάν με όλη την παρέα. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι χορηγοί της Χαμάς, η Χαμάς από το 2012 έχει τα κεντρικά τους γραφεία στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την ανταλλαγή που έγινε με τον Τζιλάλ Σαλίτ, τον Ισραηλινό, 10 ανώτερα στελέχη της Χεσμπολά, τα γράφω στο βιβλίο μου για τη ΜΙΤ, ζουν μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη, έχουν πάρει τουρκικά διαβατήρια και έχουν αλλάξει και τα ονόματά τους από αραβικά, τα έχουν κάνει τουρκικά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το κέντρο όσον αφορά τον κυβερνοπόλεμο της Χαμάς και βρίσκεται και ο λογιστής της Χαμάς. Αυτός δηλαδή που ουσιαστικά δουλεύει τους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσα από συγκεκριμένες τουρκικές εταιρείες, οι οποίες διασυνδέονται με εταιρείες του Κατάρ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι βρίσκονται επί 10 χρόνια στην προστασία της ΜΙΤ. Η ΜΙΤ λοιπόν στις 7 Οκτωβρίου, μόλις βγήκε ο Χανίγε και έκανε προσευχή, θέλοντας να πει δόξα τω Θεώ, δόξα τον Αλλάχ δηλαδή, για την επίθεση που έγινε σε 7 Οκτωβρίου, πήγανε λοιπόν πράκτορες της ΜΙΤ με διακριτικό τρόπο στα κεντρικά της Χαμάς και τους λένε, μας φέρνετε σε δύσκολη θέση, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να σας κρατάμε άλλο, φύγετε. Πήρανε λοιπόν τα αεροπλανάκι τους και πήγανε Ντόχα, Κατάρ. Εκεί λοιπόν συναντηθήκανε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Θέλω να πω ότι ό,τι συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας, υπάρχουν και ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως είναι η ΤΙΚΑ,
κρατική εταιρεία, συγγνώμη, κρατικός οργανισμός ανθρωπιστικός του τουρκικού κράτους, που πρόεδρος του το 2003 μέχρι 2005 ήταν ο Χακάν Φιντάν. Λοιπόν, αυτά είναι γνωστά στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, όπως λένε. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν όλο το σουλταναριό θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να συζητήσουμε τι. Θα λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και ο Ερντογάν θα του λέει απέναντι όχι, είναι νόμιμο πολιτικό, πολιτική οργάνωση, είναι οι Μουτζαχεντίν που θα απελευθερώσουν την Παλαιστίνη. Δηλαδή συζήτηση κοφών. Είναι γελία τα πράγματα. Θέλω να αλλάξουμε σελίδα. Δεν θα του λέει μόνο αυτό, θα του λέει ότι μην ξεχνάς το PKK που είναι τρομοκράτες. Αυτό θα του λέει ο Ερντογάν. Και θα πρέπει εμείς να λέμε ότι το PKK είναι, πώς το λένε, τρομοκρατική οργάνωση, αλλά για τους Αμερικάνους το PKK της Συρίας είναι ο σύμμαχός τους κατά του ISIS. Πάρ' τα αυγό και κούρευτο. Μάλιστα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να δούμε λίγο και ένα θέμα που στην εσωτερική επικαιρότητα δεν παίζει και με ευθύνη και των κομμάτων, οφείλω να πω. Παρόλα αυτά, από ό,τι κατάλαβα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι μόνο, παραπέζει, που έχει σχέση με τις υποκλοπές. Καλά, εδώ τώρα αυτό που συμβαίνει, εχθές βγαίνει ο Τάσος Οτέλογλου και η Ελίζα Τριανταφύλου, οι συνάδελφοί σας, και λένε άκουσον άκουσον, η ίδια η Βασιλική Βλάχου, πρώην εισαγγελέας της ΕΥΠ, παρακολουθεί το, δεν ξέρω αν έκανε κλικ, αν κλίκαρε στο μήνυμα, που της έστειλε το Πρέταντορ. Δηλαδή το Πρέταντορ είχε μπει στα εσώψυχα της ΕΥΠ, μέσα στην Κατεχάκη, και προσπαθούσαν να δούνε αν η εισαγγελέας της ΕΥΠ, στις χιλιάδες τόσες αιτήσεις που υπέγραφε για να γίνει άρση απορρίτου, αν η ίδια έκανε διαρροές σε τρίτους για όλο αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, ακόμα και τη γυναίκα που βάλανε να υπογράφει, δεν της είχαν εμπιστοσύνη ότι θα κρατήσει το στόμα της κλειστό. Μιλάμε για τη σκανδαλάρα. Δεν υπάρχει, νομίζω, μετά από τη μεταπολίτευση, μεγαλύτερο σκάνδαλο πολιτικό, θέλετε κοινωνικό, οικονομικό. Και ενώ έχουμε ξεφτυλιστεί ακόμα και στο Ευρωκοινοβούλιο ως μπανανία των Βαλκανίων με αυτά που συμβαίνουν, εδώ σφυράμε αδιάφορα και υποτίθεται ότι μεταφέρουμε το φάκελο από τον ένα προς τον άλλον, διότι είναι μείζονος σημασίας. Δηλαδή, τι να πω, τι άλλο να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Και ο κόσμος δεν είναι χάζος, καταλαβαίνει, μην νομίζετε. Έχω και έναν φίλο εδώ, τον Νεκτάριο, που μου λέει: καλημέρα κύριε Πικραμένε, λέει, επειδή τα έχουν ξεχάσει όλοι. Τα Τέμπη τα θυμάστε εσείς τουλάχιστον που βγαίνατε τότε, λέει. Λοιπόν, κύριε Σαχίνη, τη θυμάστε την εκπομπή που κάναμε με τον κύριο Εφαντή την τηλεοπτική πριν τρεις εβδομάδες? Ναι. Είχα βγάλει ένα πινακάκι με 20 δικογραφίες, οι οποίες έχουν χαρακτήρα εθνικής ασφάλειας. Μετά υπήρχαν πολλοί που ζητούσαν τον πίνακα, τον έχω ανεβάσει στο Twitter. Από αυτές, μάνι να πούμε κάποια θέματα. Από τη Ρωσίδα κατάσκοπο τη Μαρία, στους Πακιστανούς στο Ψηρή, στα Τέμπη, στην Αρχίαλο, Στεφανοβίκιο, Λιβύ, τι άλλο θέλετε, τους Κροάτες Χούλιγκαν, Πρέταντορ, υποκλοπές, γίνεται χαμός με τις δικογραφίες. Και δεν ξέρω τελικά τι έγινε με τον Μπογονικολό. Εκδόθηκε τελικά στη ΣΥΠΑ, γιατί βγήκε μία είδηση ότι θα είχαμε σήμερα εχθές απόφαση από τη γαλλική δικαιοσύνη. Θέλω να πω ότι λόγω της Γάζας έχουμε πέσει δημοσιογραφικά και εμείς ως αναλυτές αυτό το θέμα, αλλά τρέχουν και τα υπόλοιπα που δείχνουν σε τι κατάσταση είναι η Ελλάδα, και μη μας κάτσει κάτι αντίστοιχο με το Ισραήλ, διότι θα τρέχουμε στα νησιά και δεν θα φτάνουμε. Μόνο στα νησιά? Εδώ υπάρχουν αμερικανικές διευκολύνσεις, το έχουμε αντιληφθεί αυτό? Καλά, εντάξει, τώρα η Σούδα έχει γίνει Μαϊάμι, εκεί από ό,τι είδα έχετε αναβαθμιστεί, έχετε γίνει Πουέρτο Ρίκο στην Κρήτη, εντάξει. Σύπας. Κώστας Πικραμένος, τον ευχαριστώ θερμά, καλημέρα του. Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σε όλους.